Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις ηλιακές ομάδες αυτές σε δύο φάσεις, η πρώτη 25-29 και η δεύτερη 18-24. Μόλις σήμερα ανακοίνωσα για την μέρα 102.000 εμβολιασμούς και έδωσα και τα νούμερα του συνόλου του πληθυσμού, των συμπολιτών, όσο που έχει εμβολιαστεί με μία ή με δύο δόσεις. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η ρυθμή με τους οποίους κινούμαστε στον εμβολιασμό. Γνωρίζει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Βλέπω ότι και στις πιο μεγάλες ηλικίες, παρότι έχουν ανοίξει αρκετό καιρό οι συγκεκριμένες ηλικίες και έχουν μπει στις πλατφόρμες για εμβολιασμό, συνεχίζουν με μικρό βαθμό, αλλά σταδιακά, να αυξάνονται πάλι οι αριθμοί. Θέλω να πω ότι πάντα είναι ένα ζητούμενο. Θα περιμένουμε, ξέρετε, και την Ελστάτ που το καλοκαίρι του 2021 θα ξανακάνει την απογραφή. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έχει κάνει απογραφή η Ελστάτ ήταν το 2011. Για να δούμε ποιος είναι ο παρανομαστής. Καλό είναι λοιπόν, το λέω για ειδικούς και μη, όταν γίνονται κρίσεις να γίνονται με βάση τον παρανομαστή. Και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει δέσμευση του προγράμματος Ελευθερία και της Ελληνικής Κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με τους συμπολίτες μας που είναι κατάκητοι και γνωρίζουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία αυτών των συμπολιτών μας είναι μεγάλων ηλικιών. Οπότε, θυμίζοντας ότι ξεκινήσαμε εμβολιάζοντας 50 υγειονομικούς την ημέρα, στους ρυθμούς που έχουμε φτάσει, στα 1.500 εμβολιαστικά κέντρα που έχουμε φτάσει, στις οριζόντες και κάθετες επιχειρήσεις που κάνουμε εμβολιασμού καθολικά των νησιών και των τουριστικών περιοχών, νομίζω ότι η εικόνα είναι πολύ θετική. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι, και αυτή είναι η θέση μου ως Υπουργός Υγείας, δεν πρόκειται περί θριαμβολογίας, πρόκειται περί του καθήκοντός μας, το οποίο κάνουμε, και το κάνουμε οργανωμένα και δομημένα, υγειονομικοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, διοικητικοί, όλο το κομμάτι της ομάδας του προγράμματος Ελευθερία. Μου δίνεται ευκαιρία σήμερα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους για την προσπάθεια αυτή. Εμπεριέχει logistics, εμπεριέχει και το στρατό, εμπεριέχει την πολιτική προστασία, εμπεριέχει κομμάτι του ψηφιακής και φυσικά 4.600 υγειονομικούς.